Γεια σας φίλοι μου. Πάμε να δούμε σε αυτό το βίντεο, το οποίο θα είναι αρκετά σύντομο, πώς μπορούμε να μετατρέψουμε έναν Milwaukee Mi12-Mi18 φορτιστή μπαταριών, συγκεκριμένα για αυτές εδώ τις μπαταρίες, τις οποίες και αυτή την έχουμε ανοίξει για επισκευή. Πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε από 110 V αμερικάνικο σε 220. Πρέπει να κάνουμε κάποια βασικά βήματα και όταν δουλεύουμε με τέτοιες τάσεις πρέπει να προσέχουμε κιόλας. Ό,τι κάνουμε θέλει μεγάλη ευθύνη, πρέπει να έχουμε κάποιες βασικές γνώσεις και σαφώς να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Δεν είναι απλά ακολουθούμε κάποια βήματα στο YouTube και είναι όλα καλά, φορτίζει. Όταν έχουμε να κάνουμε φορτιστές, προσέχουμε τι κάνουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις κανόνες ασφαλείας, ώστε να μην βρούμε το σπίτι μας καρβουνιασμένο κάποια στιγμή. Οπότε ξεκινάμε. Το πρώτο βήμα είναι να κόψουμε αυτή τη γραμμή εδώ, γιατί αυτοί οι πυκνωτές είναι στα 200 βολτά, άπαξ και το βάλετε στην πρίζα, μετά την ανόρθωση θα κάνει μπουμ, θα σκάσουν. Πρέπει να κόψουμε τη γραμμή εδώ, να μπουν σε σειρά, για να μοιραστεί η τάση και να μην φτάσουν ποτέ σε σημείο να σκάσουν. Μετά, πρέπει να φύγει αυτή η δίωδος εδώ, αυτή η δίωδος είναι η D2 πάνω στην πλακέτα, και να μπει μία FR107. Από εδώ την έχω, να σας τη δείξω. Ορίστε. Να μπει μια FR107. Δεύτερο βήμα, αυτό πάει. Μετά, πρέπει να φύγει οπωσδήποτε το βαρίστορ που είναι εδώ. Το οποίο βαρίστορ είναι το 10N271. Το οποίο είναι μέχρι maximum, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 185, 220 V, 250 V. Και να μπει ένα μεγαλύτερη τάση. Εγώ βάζω το 10N471K. Νομίζω ότι είναι υπέρα αρκετά. Πρέπει να είμαστε πάνω από τα όρια του εναλλασσόμενου για να είμαστε εντάξει. Ωραία, αυτό θα το κολλήσουμε τώρα. Τη δίωδο σχεδόν την έχω ξεκολλήσει, θα τη βγάλουμε και αυτή. Και μόλις κάνουμε όλα αυτά, είναι έτοιμο και λογικά θα λειτουργήσει άνετα στα 220. Πάμε πρώτα να κολλήσουμε αυτά που έχουμε διαθέσιμα. Κολλάμε το βαρίστορ, να μην το ξεχάσουμε. Τέλεια. Το κολλητήρι μας θέλει λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Κόβουμε τα ποδαράκια που εξέχουν. Έτσι, ωραία. Προσεκτικά. Σιγουρευόμαστε ότι έχουμε κόψει εντελώς την πλακέτα εδώ. Και αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα, ξέρετε τι, να περάσω παραπάνω και άλλο γραμμή από πάνω. Γιατί δεν θέλω να μου κάνει κάποιο arc. Σε καμία περίπτωση να μου κάνει arc και να πάνε 220. Τώρα είμαστε καλά, βλέπετε είναι άσπρο, κατάσπρο η πλακέτα εκεί. Να πάνε 220 και παραπάνω, δεν είναι 220, είναι 3 κάτι ανορθωμένα στους πυκνωτές. Ωραία. Τη δίωδό μας εδώ την έχουμε ξεκολλήσει σχεδόν, μπορεί και όχι. Πάμε άλλη μία να βάλουμε τροπίτσα. Πάρουμε τη φλάξ. Ωραία. Λογικά έχουμε μαζέψει όλη την κόλληση τώρα. Είναι έτοιμη να φύγει. Προσέχουμε την πολικότητα, δεν ξέρω αν το γράφει στην πλακέτα. Αλλά ακόμα και αν δεν το γράφει στην πλακέτα, πρέπει να προσέχουμε. Υπολικότητα, το βλέπετε που είναι η δίωδος, είναι εκεί μέσα. Μισό, γιατί τερμοπαίζει από το φωτιστικό, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Αυτή η δίωδος εδώ. Τη γραμμή όπως είπαμε μετά τη γέφυρα, ακριβώς εδώ την κόβουμε εντελώς. Την ανοίγουμε. Η δίωδος. Και το βαρίστορ εδώ, το οποίο αλλάχτηκε. Πάμε να βγάλουμε τη δίωδο. Για να δω, θα μπορέσω να τη βγάλω. Με προσοχή. Είναι δύσκολο το σημείο, αλλά έχω βάλει αυτή τη σιλικόνη. Ωραία, νομίζω
Το κατάφερα, παιδιά. Έλα. Εκεί. Έφυγε η διοδός μας. Προσέχουμε πολυκότητα. Ετοιμάζουμε την άλλη. Η άλλη είναι χρησιμοποιημένη, οπότε θέλει λίγο καθάρισμα. Και αυτό θα το κάνουμε τώρα. Με το κολλητήρι μας. Λίγο μαζεύουμε την καλά για τα ποδαράκια της. Μπορούμε μάλιστα να τα ισιώσουμε, να το φέρουμε στα μέτρα μας. Εκεί. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Ελπίζω να φτάσουν τα ποδαράκια να μπει στην παλιά θέση. Άμα δεν φτάσουν, τότε θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα τη βάλουμε από την κάτω μεριά, δεν μας πειράζει. Δεν βρίσκει πουθενά. Θα δουλέψει εξίσου το ίδιο. Αν θέλω μάζεμα τα ποδαράκια, αυτό είναι καλό. Γιατί αν τα μαζέψω, θα προεξέχουν και άλλο από την πλακέτα κάτω. Ωραία, εκεί. Μαζεύουμε και το άλλο λίγο παραπάνω. Εκεί. Εδώ. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι το καταφέρω να το βάλω στην παλιά θέση. Είμαι τελειομανής, όπως ξέρετε από τα βίντεό μου, και θέλω να γίνει σωστά. Να το. Μπήκε στην παλιά θέση ακριβώς για να το προεξέχουν. Προεξέχουν αρκετά για να κολληθούν. Οπότε πάμε να τα κολλήσουμε όπως είναι, χωρίς να κουνηθεί. Προσέχουμε να μην το σπρώξουμε και φύγει πάλι κάτω. Οπότε εκεί. Εκεί. Και δεν με ικανοποιεί, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να το σπρώξω λίγο παραπάνω. Θέλει πολλά χέρια αυτή η δουλειά τώρα. Νομίζω ότι με λίγο υπομονή θα το πετύχουμε. Να ξέρετε, στα ηλεκτρονικά η λέξη υπομονή είναι λέξη κλειδί. Μπορεί να ξοδέψετε άπειρες ώρες και να μην βρείτε λύση. Και ξαφνικά. Και συνεχίζουμε. Τέλεια. Σπρώχνοντας λίγο τα πινάκια της διόδου, τα βλέπουμε από την άλλη μεριά και έτσι είναι το σωστό. Είμαστε εντάξει με τη διόδο. Είμαστε εντάξει με το βαρίστο. Οπότε φέρνουμε το φάκελο. Α, επίσης, το πιο σημαντικό, μην ξεχάσω, είδατε. Το πιο σημαντικό είναι να αλλάχθει η ασφάλειά του με τα μισά αμπέρ. Πόσο είναι αυτή εδώ? Είναι 15 αμπέρ, λέει εδώ. Πόσο λέει? 3,15 στα 250 βολτ. Α, γράφει 250 EC εδώ. Εδώ λέει 250 βολτ EC. Αλλά φορτιστής είναι 110. Βλέπετε. Άρα η ασφάλεια δεν θέλει αλλαγή, είναι ήδη στα 220. Συνήθως κάποια έχουν και 110 βόλτα ασφάλεια. Εδώ δεν χρειάζεται αλλαγή. Προσέχουμε, γιατί στα 110 βόλτα ασφάλεια είναι διπλάσια μπέρ. Το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό, παιδιά. Όπως είπαμε, δεν θέλουμε να κάψουμε το σπίτι.
Ωραία. Πάμε να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Και να δούμε αν λειτουργεί. Ωραία. Αυτό πάει εδώ. Κλείνουμε καπάκι καλού κακού, τουλάχιστον αν κάνουμε λάθος, να μην μας χάσει στη μάπα. Και επειδή έχει αυτόν τον adapter, εγώ θα βρω αναγκαστικά τώρα να το βάλω έναν adapter από 110 και να κάνω τη δοκιμή μου. Ελπίζω πως έχω κάτι. Πήρε το μάτι μου. Ναι, ξέρω που έχω. Φέρνω τον αντάπτορα και επιστρέφω. Βρήκαμε αντάπτορα. Αλλά θα αντικατασταθεί, θα κοπηθείς εδώ και θα μπει 2.20 κανονικά, δεν χρειάζεται πλέον γιατί αυτό μπερδεύει. Θα σβήσω και την τάση εδώ να μην μπερδεύει το κόσμο ή θα γράψω 2.20. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε, να δούμε. Δεν άκουσα, μπαμ. Λοιπόν, παρεπτόντως, αυτή εδώ η μπαταρία ήταν νεκρή. Δεν δουλεύει, δηλαδή ό,τι και να κάνεις δεν κάνει τίποτα. Είναι κλειδωμένη. Δηλαδή έχω φορτίσει τις μπαταρίες αλλά δεν δείχνει. Για να ξεκλειδώσει πρέπει να μπει στο φορτιστή. Για πάμε να δούμε, θα την ξεκλειδώσει. Είναι νεκρή εντελώς, σας το λέω παιδιά. Ωραία, ανάβει κόκκινο. Το βλέπετε? Φορτίζει και νομίζω την ξεκλείδωσε. Οπ, το βλέπετε? Την ξεκλείδωσε παιδιά. Νομίζω τώρα αν τη βγάλω και πατήσω θα δείξει. Να το. Το βλέπετε? Πριν όταν την πάταγα δεν έκανε τίποτα, ήταν νεκρή. Τώρα θα τη φορτίσουμε κανονικά μέσω του φορτιστή και θα είναι μια χαρά και έχουμε μια πλήρως λειτουργική μπαταρία. Αυτό είναι. Καλή τύχη και προσοχή στην μετατροπή σας.